Την Παρασκευή θα οδηγηθούν στον ανακριτή Πειραιά τα δύο στελέχη του λιμενικού τα οποία κατηγορούνται ότι εμπορεύονταν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από κατασχεμένα φορτία. Οι αδιάφθοροι της Ελλάς έφτασαν στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης μετά από καταγγελίες άλλων κυκλωμάτων ναρκωτικών. Είχαν όπω φαίνεται εντολέ από τη φερόμενη ω αρχηγό όχι μόνο να υπεξερούν και να εμπορεύονται την υψηλή καθαρότητα και μάλιστα με σφραγίδα του Γενικού Χημείου του Κράτου Κοκαίνη, αλλά και να χτυπούν εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά του ω λιμενικοί τη δίωξη ναρκωτικών τα αντίπαλα κυκλώματα για να κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Οι πολλαπλέ προκλητικέ του ενέργειε δεν θα μπορούσαν να μείνουν αναπάντητε στον αδυσόπιτο κόσμο του ναρκεμπορίου. Μέσα από αυτά τα σκοτεινά δίκτυα, φαίνεται πω προέκυψε και η καταγγελία στην αστυνομία που οδήγησε στην εξάρθρωση τη οργάνωση. όπως περιγράφεται αρχηγός, στα 71 της χρόνια βρίσκεται έγκλειστη για εμπορία μεγάλης ποσότητας κοκαίνης και είναι παλιά γνώριμη των αρχών. Από τα καρτοτηλέφωνα των φυλακών κανόνιζε τα πάντα. Τα δίκτυα διακίνησης, τη μοιρασιά των χρημάτων και τις καβάτζες των ναρκωτικών. Δεν μπορείς να τις πάω κανένα τέτοιο, να τις πάρω κανένα γαλακτομπούρεκο, ένα δυο. Οκ. Okay. Δεν πειράζει, που θα πάω. Όχι, πας καλά. Να τη πάω τα γαλακτομπουρέκα που σου είχα φέρει, δεν ήταν ωραία. Ναι, θυμάμαι. Και να παίρνει και ο μην τα φάει όλα αυτή. Ο 41 ετών σημεοφόρο του λιμενικού φέρεται μάλιστα να έπαιρνε πολύ μεγάλο μερίδιο, καθώ ήταν ο βασικό προμηθευτή των ουσιών, με τη συνεργασία ωστόσο του πλωτάρχη διοικητή του, του μόνου που είχε νόμιμη πρόσβαση στην αποθήκη των κατεσχεμένων ναρκωτικών. Πρόσφατα, μάλιστα, ο σημεοφόρο φαίνεται πω ξέπλυνε μέρο των μαύρων χρημάτων, αγοράζοντα ένα αυτοκίνητο για τη σύντροφό του, το οποίο επίση κατασχέθηκε. Λοιπόν, ο βασικό φύλακα των ναρκωτικών, επίση 71 ετών, είχε το προσωνύμιο Φαφού τη Σύμφωνα με πληροφορίε, οι συνεργαζόμενοι λιμενικοί, πιθανώ για παραπλανητικού λόγου, είχαν ερευνήσει δύο φορέ το σπίτι του στην καια, χωρί να βρουν οτιδήποτε μεμπτό. Τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο, η ασφάλεια πατρών τον συνέλαβε με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που εικάζεται ότι προερχόταν από τι ποσότητε του λιμεναρχείου. Έκτοτε βρίσκεται στι φυλακέ Κοριδάλου.